Σε μια συγκινητική κίνηση, μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, 5 ημέρες μετά από αυτό το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλή, δεκάδες δικυκλιστές έσπευσαν πριν από λίγο στο σημείο όπου χτυπήθηκε ο Ιάσονας. Ο Γιάννης Γιάκας είναι μαζί μας. Θα δούμε και τις εικόνες, Γιάννη. Μοτοσυκλετιστές και διανομής πριν από λίγη ώρα πραγματοποίησαν μοτοπορία εδώ στο Σύνταγμα. Αρχικά πέρασαν μπροστά από τη Βουλή και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 23χρονος Ιάσονας. Στη συνέχεια σταμάτησαν με τα μηχανάκια στο συγκεκριμένο σημείο, φώναξαν συνθήματα, ενώ σε μια συγκινητική στιγμή άφησαν τα κράνη τους ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόταν κάτω στο οδόστρωμα ο 23χρονος Ιάσονας. Και εκεί με μια φωνή φωνάξαν τις λέξεις «Κανένας άλλος» και το όνομα του Ιάσονα. Στη συνέχεια συνέχισαν να φωνάζουν τα συνθήματά τους και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο με χειροκροτήματα, όπως βλέπετε και στις εικόνες, μαρσάροντας τις μηχανές και αποχώρησαν συνεχίζοντας τη μοτοπορία τους. Λοιπόν, κρατάμε την εικόνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.